Μαργαρίτα Σικενιώτου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Η Υπουργός Πολιτισμού σήμερα σε μια δήλωση στο ΜΕΚΑ είπε ότι δεν μπορούν να πολιτήσουν τους καλλιτέχνες γιατί υπάρχει πολύ, πολύ μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Αυτό είναι ψευδές, αυτό είναι μια επίθεση προς το κλάδο μας. Το πρόβλημα δεν είναι η ανασφάλιστη εργασία που υπάρχει βέβαια και υπάρχει και στο βαθμό που υπάρχει παντού στην κοινωνία και δεν φαίνει εργαζόμενοι γι' αυτό. Αλλά έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα ως προς τα ένσημα. Ας πούμε το γεγονός ότι δεν μπορεί ένας ηθοποιός να πωλήσει ένα πλήρες ένσημο. Δεν φταίει η ανασφάλιστη εργασία. Φταίει ότι όταν καταστρατηγήθηκε η συλλογική σύμβαση εργασίας, οι ηθοποιοί έγιναν ορομίστοι. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν ο ηθοποιός πάει να παίξει σε μια ερασιτεχνική παράσταση χωρίς ένσημο, αλλά το γεγονός ότι ο μεγάλο θεατρόνης μπορεί να του κολλάει ορομίστιο ένσημο. Όλα αυτά τα θέματα εμείς τα έχουμε εξηγήσει στην Υπουργό πάρα πολλές φορές από εδώ και 6 μήνες. Αρνείται να τα καταλάβει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν μπορεί να τα καταλάβει. Πιστεύω ότι αρνείται να τα καταλάβει. Επενδύει πάρα πολύ στο κοινωνικό αυτοματισμό. Είναι μια υπουργός η οποία αντιμάχεται τους εργαζόμενους του πολιτισμού. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.